Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την ιστορία της Παναγίας που βρίσκεται εδώ πέρα στην εκκλησία, όπου είναι, στην ουσία μιλάμε για ένα απίστευτο θαύμα που έγινε επί οικονομαχίας, σωστά? Όχι, δεν ήταν επί οικονομαχίας, αλλά η παράδοση μας το αναφέρει. Αλλά ως ιστορικό γεγονός, μετά από την άλωση της Ρόδου του Δεκέμβρη του 1522 από τον Σουλεϊμάν το Μέγαλο Πρεπής, ήρθαν οι Οθωμανοί εδώ στο νησί μας. Τώρα, η ιστορία λέει ότι ένα πρωί οι στρατιώτες που ήταν εδώ στο κάστρο παρατηρούν μια βάρκα να πλέει μόνη τους πίσω από το βουνό εδώ πέρα και τρέχουν κάτω στην Άγια Μαρίνα να δουν τι συμβαίνει, και εκεί που μόλις έφτασε η βάρκα στο γυαλό, τι βλέπουν μέσα? Την εικόνα της Παναγίας, που είναι πάρα πολύ πιο μικρή από ό,τι βλέπουμε τώρα, με δύο καντήλια από κάθε πλευρά. Συγγνώμη για να καταλάβω, δηλαδή ήταν η Παναγία μέσα σε μια βάρκα, εικόνα μόνη της, με δύο κεριά, όπου ταξίδευε στο Αιγαίο, στη θάλασσα. Που ταξίδευε στη θάλασσα. Τώρα καλέσανε τους παπάδες εδώ πέρα και όλοι οι ενεργοί της πόλης κατέβηκε κάτω να δείτε τι συμβαίνει, και μάλλον πήραν την εικόνα στη Μετρόπολη εδώ πέρα. Δεν είμαι σε σίγουρη σε ποια Μετρόπολη την πήγανε, αλλά την πήγανε εκεί. Τώρα που βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου εκείνη την εποχή. Και ακούσαμε για κάτι ακόμα πολύ συγκλονιστικό, ότι η συγκεκριμένη εικόνα εμφανιζόταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω σε ένα βαρέλι, έτσι, όπου πήγαινε μόνο εκεί. Αυτό θα το πούμε τώρα σε λίγο, θα σας πούμε πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Πήραν την εικόνα στη Μητρόπολη. Τώρα, εκεί τώρα που βρίσκεται η Παναγία του Κάστρου Εκκλησία, εκείνη την εποχή του Τούρκοκρατίας, ήταν αποθήκη των Τούρκων που εκεί κρατούσαν τα πυρομαχικά τους. Τώρα, σας είπα, η εικόνα πήγε κάτω στην πόλη, αλλά τον άλλο πρωί ανοίγουν οι Τούρκοι την πόρτα και τι βρίσκουν εκεί? Βρίσκουν την εικόνα της Παναγίας του Κάστρου πάνω σε ένα βαρέλι με δύο καντήλια αναμένα. Τρέχουν στον διοικητή τους εκ θαύματος, θα το λέγαμε. Ότι εμφανίστηκε χωρίς να υπάρχει εκεί πριν. Ακόμα δεν είναι θαύμα. Απλώς πήγανε οι Τούρκοι στον διοικητή, τους είπαν αυτό συμβαίνει. Ο διοικητής τους θύμωσε. Τους λέει ότι οι Έλληνες σας δώσανε λεφτά να φέρετε την εικόνα πάνω. Οι Τούρκοι λέγανε όχι, παιδάκι μου, δεν το κάνουμε αυτό πέρα. Στείλετε την εικόνα κάτω αμέσως στην πόλη και πες στους παπάδες να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Το επόμενο πρωί όμως ανοίγουν πάλι την αποθήκη και τη βρίσκουν την εικόνα της Παναγίας του Κάστρου πάνω σε ένα βαρέλι με δύο καντήλια αναμένα. Τη στείλανε πάλι κάτω. Ο διοικητής πιο θυμωμένος τώρα. Αυτό σημαίνει 2, 3, 4 φορές. Την πέμπτη φορά όμως ο διοικητής λέει αμάν, δώσ' μου τα κλειδιά, παίρνει αλυσίδες, κλείνει την πόρτα, παίρνει τα κλειδιά, τα βάζει μέσα στην τσέπη του. Τη φυλάκισε στην ουσία την εικόνα. Τη φυλάκισε την εικόνα. Δηλαδή το κτίριο. Το κτίριο. Το επόμενο πρωί αυτός ανοίγει την πόρτα. Και τι βλέπει μέσα? Την εικόνα της Παναγίας του Κάστρου με δύο καντήλια αναμένη πάνω σε ένα βαρέλι με μπαρούτι. Θαύμα, λέει. Το είπε ο ίδιος ο Τούρκος. Το είπε ο ίδιος ο Τούρκος. Και όπως ξέρετε, οι Τούρκοι σέβονται την Παναγία με τον δικό τους τρόπο και επέτρεψε να χτίσουν εδώ πέρα την εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου.